Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All Star. Το βράδυ της Πέμπτης, όπως είδαμε, έγινε ο τελευταίος αγώνας επάθλου πριν από την Ένωση. Οι παίχτες του παιχνιδιού επιβίωσης μπήκαν στο στίβο μάχης με το μαχαίρι στα δόντια, καθώς όλοι ήθελαν να κερδίσουν και ήταν ξεκάθαρο ότι ανυπομονούσαν για το μέλλον. Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε στους παίκτες ότι θα γίνει ένωση και ότι θα εμφανιστεί ζωντανά ο Στέλιος Ρόκος με την ομάδα του για να τους διασκεδάσει. Επιπλέον τους ανακοίνωσε ότι η μπλε ομάδα θα αναγκαστεί να αφήσει την παραλία της και την καλύβα της και να μεταφερθεί στην άλλη παραλία μαζί με εκείνη των κόκκινων. Πάμε τώρα στην εκτίμηση και στο ψητό για τις ασυλίες της επόμενης εβδομάδος, μετά το πάρτι της Ένωσης. Όπως έχουμε πει, ήδη οι διάσημοι δείχνουν πιο δυνατοί μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και θα κερδίσουν τουλάχιστον μία ή δύο ασυλίες. Η κόκκινη ομάδα λοιπόν φαίνεται να είναι αυτή που θα κερδίσει την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, εκτός απρόοπτου βέβαια, καθώς αναμένεται να υπάρξει και ανατροπή, διότι η παραγωγή, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει κλείσει τη στρόφιγγα των πληροφοριών προς τα έξω. Παρ' όλα αυτά, εσείς μείνετε μαζί μας για να μάθετε το οριστικό αποτέλεσμα.